Και λέει στο 8 εδάφιο κάτι συγκλονιστικό, αδέλφια. Προέλαβε να λείψει με μύρον το σώμα μου δια των ενταφιασμών μου. Αυτή που με πλησιάζει με έναν τέτοιο τρόπο, όχι για να λάβει, αλλά για να δώσει, αυτή που με πλησιάζει με μια τέτοια ευχαριστία αυταπαρνήσεως, αυτό που κάνει σήμερα θα έχει ισχύ και αποτέλεσμα αύριο. Τίποτα από ό,τι κάνει σήμερα για εκείνον δεν πάει στράφη. Αυτό είναι το μήνυμα. Θα το βρεις μπροστά σου, σε ευλογία, σε επέμβαση, σε επίσκεψη Θεού. Αυτό είναι το πρώτο. Υπάρχει όμως και κάτι δεύτερο. Αυτή η προσφορά, αυτή η θυσία του πολύτιμου που έχει μέσα της, αυτή η ευχαριστηριακή προσφορά, στην πραγματικότητα πού την οδηγεί? Την οδηγεί να προφητεύσει εν αγνία της. Γίνεται στόμα Θεού χωρίς να το ξέρει. Μιλάει ο Θεός μέσα από αυτή και δεν το γνωρίζει. Θέλεις να μιλάει ο Θεός μέσα από σένα και να μην το γνωρίσεις? Και είναι το ό,τι πιο ασφαλέστερο. Να μιλάει ο Θεός από το στόμα σου, από το σώμα σου και να μην το γνωρίζεις, γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος της έπαρσης. Κάποια φορά, αδελφέ, που μίλαγες τότε, μου μίλησε ο Κύριος. Σώπα, δεν το έχω καταλάβει. Τότε που είχες πει αυτό ή που είχες κάνει εκείνος, με έλεγξε ο Θεός. Αλήθεια, δεν το ξέρα. Και ήθε ποτέ να μην το μάθουμε. Ήθε η ζωή μας να είναι μία προφητεία. Ο Κύριος λέει ότι αυτό που έκανε, το έκανε και πρόλαβε να με αλείψει για τον ενταφιασμό μου. Αυτή δεν ήξερε ότι ο Κύριος πρόκειται να θανατωθεί και όμως το προφήτευσε. Να λοιπόν πόσο ο Κύριος και πού ο Κύριος φανερώνει τα μέλλοντα, ακόμη και σε εκείνους που δεν το καταλαβαίνουν. Γιατί άραγε? Μόνο για ένα λόγο. Διότι έμαθαν να δίνουν στο Θεό τα πάντα και να μην έχουν καμία αναπέτηση από Αυτόν. Και ξέρετε κάτι, αδελφοί, εκείνος ο οποίος δίνει στον Θεό και δεν ζητάει τίποτα, τελικά λαμβάνει τα πάντα. Αυτό είναι το μυστικό. Γιατί η σχέση με τον Χριστό δεν είναι εμπορική. Είναι μία σχέση αγαπητική. Είναι μία σχέση συζυγική. Γι' αυτό και ο Παύλος λέει, σας αραβώνιασα με έναν άντρα, τον Ιησού Χριστό.